Το Επιμελητήριο Αργολίδας με την δική μου συμμετοχή είχαμε την χαρά και την τιμή να συμμετέχουμε στο 3ο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των Επιχειρήσεων 2014. 15 επιμελητήρια παύλα επιχειρηματίες από την Ελλάδα συμμετείχαν σε αυτήν την διοργάνωση. Είναι μια διοργάνωση η οποία γίνεται κάθε 2 χρόνια, είναι η 3η χρονιά που γίνεται και συμμετέχουν 800 επιχειρηματίες από 45 χώρες της Ευρώπης. Ένα πολύ ενδιαφέρον διοργάνωση, μια πολύ ενδιαφέρουσα διοργάνωση, όπου δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους 800 επιχειρηματίες που συμμετέχουν να πάρουν τη θέση τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να συζητήσουν και να ψηφίσουν θέματα που αφορούν την οικονομία της Ευρώπης και πολιτικά γεγονότα της Ευρώπης. Πραγματικά ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, όπως προείπα. Είχε 4 ενότητες: διεθνοποίηση, κατάρτιση, χρηματοοικονομικά και ενέργεια. 4 ενότητες οι οποίες ήταν άκρως ενδιαφέροντες και αφορούσαν ακριβώς την επιχειρηματικότητα. Εκφράστηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη και μπορώ να πω λοιπόν ότι παρόλο που είναι μεν δυσάρεστο, είμαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, οι ελληνικές επιχειρήσεις, είναι ακριβώς τα ίδια σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Και οι δυνατές χώρες όπως είναι η Γερμανία και η Ολλανδία και άλλες χώρες, πραγματικά οι επιχειρηματίες είπαν τα ίδια ακριβώς προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εμείς και δεν είναι άλλο από την έλλειψη ρευστότητας, δεν είναι άλλο από το πρόβλημα των εξαγωγών, της τρομερής γραφειοκρατίας σε θέματα εξαγωγών, αλλά και της ασύστολης και χωρίς καμία γραφειοκρατία εισαγωγές και ειδικά από τις ανατολικές χώρες, το πρόβλημα της φορολόγησης, του ΦΠΑ και πολλά άλλα που μας απασχολούν και εμάς. Η κατάληξη είναι ότι θα πρέπει να αλλάξει η πολιτική της Ευρώπης, η πολιτική της λιτότητας δεν οδηγεί πουθενά και πραγματικά υπήρξαν ψηφίσματα, ήταν 5 ψηφίσματα σε κάθε μία ενότητα και ευελπιστούμε ότι θα το αφουγκραστεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα υπάρξουν κατάλληλες λύσεις απάνω σε αυτά τα προβλήματα.